Στο άλλο μεγάλο σπίτι, τελικά. Στο άλλο μεγάλο σπίτι, το οποίο σπίτι, ενώ είδαμε ότι μαζεύονται οι συγκάτοικοι, αρχίζουν τώρα και επαναστατούν. Διότι μιλήσαμε χαρά λεμονή στην αρχή, μάλλον εχθές μιλήσαμε για συνοχή, μιλήσαμε για το ρόλο του Γεωργίου Παπανδρέου, που για όλους θεωρήθηκε ένας ρόλος για να συγκεντρώσει τον κόσμο πίσω, και πάρα όλοι θεώρησαν ότι θα παραιτηθεί από τη διεκδίκηση της Προεδρίας, αλλά ο Γεωργάκης Χαράνου μόνο για παραίτηση δεν είναι έτοιμος. Έτσι. Τελικά επιβεβαιωθήκαμε σε όλα. Και πάνω, αν θυμάσαι, επειδή είπες ότι κλείνει το μάτι στο Γιώργο Παπανδρέου, λόγω του ότι είχε πει πριν από την πρώτη Κυριακή ότι ο αρχηγός του Κινάλ πρέπει να είναι στη Βουλή. Ναι, τελικά ναι. Δεν μετράει. Για τον Ανδρέα Λοβέρδο λέω. Τελικά δεν μετράει τι είχε πει πριν από την πρώτη Κυριακή, όπως είπα, γιατί χθες έκλεισε το μάτι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Γιατί είπε ότι το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής δείχνει ότι οι ψηφοφόροι θέλουν ανανέωση. Άρα λοιπόν, η πρώτη κυβίστηση, κολοτούμπα. Ο κύριος Λοβέρδος λοιπόν, μετά τη σύσκεψη που είχε χθες το απόγευμα με τους συνεργάτες του, αποφάσισε ότι θα στηρίξει ανοιχτά τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Επίσης, και πώς αλλιώς, αφού το είπαμε και χθες, γιατί ο ουσιαστικός ανταγωνιστής και αυτός που τον εκτροχίασε ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, ενώ οι προβλέψεις τον ήθελαν πρώτο. Έτσι. Τελικά, τρίτος και καταϊδρωμένος, τρώγοντας την θέση της διεκδίκησης. Έτσι ακριβώς. Τι ήθελε δηλαδή να στηρίξει τον Παπανδρέου? Το κύριο Ανδρουλάκη θα τον στηρίξουν και η Νάντια Γιανακοπούλου, η Χαρά Κεφαλίδου και ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, που πρωτοστάτησαν στην στήριξη του Ανδρέα Λοβέρδου στην πρώτη Κυριακή. Ωστόσο, η συνυποψήφη. Θα σας πω κι αυτό. Γιατί πάντως το επιτελείο του Ευρωβουλευτή φοβάται ότι μία δημόσια δήλωση του Ανδρέα Λοβέρδου μπορεί να δημιουργήσει πολιτικούς συνειρισμούς και να δώσει την εντύπωση διαπλοκής. Κάτι που ενδεχομένως θα συσπήρωνε ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων του στον Γιώργο Παπανδρέου. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, όπως είπες πάνω, το ενδιαφέρον είναι τι θα κάνουν και οι άλλοι υποψήφοι. Για παράδειγμα, στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη επιδιώκουν σίγουρα τις ψήφους πρώτα του Παύλου Χριστίδη, γιατί εκείνος είναι που έκοψε από τον Νίκο Ανδρουλάκη απευθυνόμενος στον νέο κόσμο, στην νεολαία. Του Χάρη Καστανίδη, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης όλη την προεκλογική περίοδο προσπάθησε να τον πλησιάσει και μάλιστα του έδωσε και πάσα να αναφερθεί στη Βόρεια Ελλάδα όταν έγινε το debate. Και φυσικά του Παύλου Γερουλάνου, τον οποίο όλοι θεωρούν ότι θα δώσει τη στήριξή του στον Ανδρουλάκη, ενώ ξέρουμε ότι ήταν στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου. Του Γιώργου Παπανδρέου. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο επιτελείο του Γιώργου Παπανδρέου υπάρχει ένας σοβαρότατος προβληματισμός, μετά και από την στάση του Ανδρέα Λοβέρδου. Να πούμε ότι χθες τη νύχτα ο Γιώργος Παπανδρέου προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον Ανδρέα Λοβέρδο, ο οποίος δεν το απάντησε. Και αυτό ήταν ενδεικτικό της στάσης του. Το μόνο ξεκάθαρο, όπως είπαμε, είναι ότι ο Γιώργος Παπανδρέου θα διεκδικήσει τη θέση του Προέδρου τελικά του κοινά, καθώς παρά τις αντιθέτου εισηγήσεις που έχει δεχτεί από τους συνεργάτες του να παραιτηθεί, ο ίδιος πιστεύει ότι αν αποχωρήσει τώρα, και δεν νομίζω ότι έχει και άδικο σε αυτό, θα απαξιώσει τους ανθρώπους που τον στήριξαν και τον εμπιστεύτηκαν, είναι περίπου 65.000 ψηφοφόροι από τη μία, και από την άλλη θα δείξει ότι όσα έλεγε προεκλογικά, δηλαδή ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι προϊόν μηχανισμών, ήταν απλώς λόγια του αέρα. Οπότε, με αυτά τα δεδομένα, θα πάει και θα διεκδικήσει. Ωστόσο, Κυριακή κοντή γιορτή, εδώ θα είμαστε, θα τα δούμε όλα. Καλή επιτυχία και στον ένα και στον δύο. Είναι να υπάρξει αποχή των ψηφοφόρων του Ανδρέα Λοβέρδου. Εκεί ελπίζει. Εκεί ελπίζει, ναι. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Η χαρά όμως ανάλυση και για το Γιωργάκη όταν μιλάει. Ξέναμε τόσα χρόνια ρεπόρτερ του Πασόκ. Ήταν να μας κάνει πλήρη ανάλυση χαρά. Αλλά έχει και μία δυναμία στο Γιωργάκη τώρα, να τα λέμε. Ότι λάμπει.